Σήμερα το μεσημέρι γίναμε κοινωνία μια ανάρτηση από τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Ε, στη σελίδα του στο Facebook. Λοιπόν, να σας τη διαβάσω την ανάρτηση, θα τη βλέπουμε κιόλα. Την 3η 10 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού Δέλτα Τηλεόραση, προβλήθηκε τηλεοπτικό ρεπορτάζ με τίτλο Με ονόβια σχολικά κτίρια και νηπιαγωγία σε ακατάλληλου χώρου, στο πρώτο κουδούνι τη σχολική χρονιά. Στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ φιλοξενήθηκε μονομερό ο καταγγελτικό λόγο του πτυχιούχου τοπογράφου Κριτού Κριτή, ο οποίο έκανε λόγο για κινδύνου στατικότητα των σχολικών κτηρίων, προκαλώντα εύλογη αναστάτωση σε γονεί και κυδεμόνε. Στο ίδιο ρεπορτάζ καμία αναφορά δεν έγινε και ούτε ζητήθηκε ποτέ στο πλαίσιο τη δημοσιογραφική έρευνα, η άποψη του Δήμου Αλεξανδρούπουλη του καθήλυνα αρμόδιου φορέα για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Με αίσθημα ευθύνη απέναντι πρωτίστω στα παιδιά, του εκπαιδευτικού και του γονεί και κυδεμόνε, ενημερώνουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί προσυσμικό έλεγχο σε όλα τα σχολικά κτίρια του Δήμου Αλεξανδρούπολη που κατασκευάστηκαν πριν την ισχύ τη αντισυσμική νομοθεσία του 1984, στο πλαίσιο έργου Προσυσμικό Έλεγχο Κρίσιμων Δημοτικών Υποδομών Δήμου Αλεξανδρούπολη, χρηματοδοτούμενο από το Αντώνι Τρίτσι, όπω άλλωστε είχε ανακοινωθεί με σχετικό δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του Δήμου της Αλεξανδρούπολης στις 9.08 του 2023. Μάλιστα, έχει ήδη ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των κτηρίων και ακολουθεί δευτεροβάθμιος. Σύμφωνα με τους επιβλέποντες μηχανικούς της αναδόχου εξειδικευμένη εταιρεία. Οι παρατηρήσεις που έχουν σημειωθεί αφορούν σε ήπιες παρεμβάσεις, χωρίς να τίθεται σε καμία περίπτωση ζήτημα στατικότητας. Αναγνωρίζουμε ότι τόσο το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο όσο και η Ζαρίφιο Ακαδημία αποτελούν ιστορικά κτίρια. Οι παρεμβάσει συντήρηση όμω που γίνονται σε αυτά δεν το επιτρέπουν ώστε να χαρακτηρίζονται ω επικίνδυνα με θέματα στατικότητα. Ειδικότερα το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο τη Αλεξανδρούπολη συμπεριλήφθη στο πρόγραμμα προσεσμικού ελέγχου των κρίσιμων δημοτικών υποδομών του Δήμου μα και εκπονήθηκε ο πρωτοβάθμιο προσεσμικό έλεγχο κατά τα πρότυπα και τι προδιαγραφές τους του Οργανισμού αντισυσμική Προστασίας από τον Οικονομικό Φορέα που τον ανέλαβε κατόπιν ανοιχτού μειονοτικού. Τέλο ναι. πάντων, ε, αυτά δεν μα αφορούν. στο ίδιο συμπέρασμα είχε καταλήξει ναι. και ο μελετητή του κτηρίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου συντήρηση σχολικών διδακτήριων 2023-2024, πραγματοποιήθηκαν εργασίε συντήρηση οροφή, αντικατάσταση ψευδοροφή και τοποθέτηση ορυκτή σύνα, επιχρήσματα και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί, εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED. Παράλληλα ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη το έργο κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση αμέσως στι σχολικές μονάδες του Δήμου προϋπολογισμού 360.000 ευρώ από το Φιλόδημος και ΣΑΤΑ σχολείων ενώ πολύ σύντομα θα αναδειχτεί ο ανάδοχο για το έργο που αφορά στην πυρασφάλεια πυροπροστασία 329.595 ευρώ, χρηματοδοτούμενο επίσης από το Φιλόδημος και ΣΑΤΑ σχολείων. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης παραμένει προσιλωμένο στην ασφάλεια και στην ποιότητα των σχολικών υποδομών, δίνοντας προτεραιότητα στην εξασφάλιση κατάλληλων συνθήκων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, με διαρκή προγραμματισμό και υλοποίηση έργων συντήρησης και αναβάθμισης, Συνεχίζουμε να φροντίζουμε για τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των, μας, των σχολικών μας κτηρίων. Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τους πολίτες υπεύθυνα και αντικειμενικά, διασφαλίζοντας, διασφαλίζοντας την ακαιρεότητα των πληροφοριών που αφορούν σε θέματα τόσο σημαντικά, όσο η ασφάλεια των παιδιών μας και η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το ρεπορτάζ το συγκεκριμένο δεν προβλήθηκε μόνο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, προβλήθηκε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Κρητού Κρητής, χθες στο On air, το απόγευμα, στο 35ο λεπτό, αν ανατρέξετε στο ανερτημένο βίντεο του YouTube, μέσα σε τέσσερα λεπτά δεν αναφέρει και δεν κάνει λόγο για κλείσιμο σχολείων ή οτιδήποτε. Okay. Αυτό που λέει και αυτό που ζητά είναι η ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολικά κτίρια. Και οι ημερομηνίε είναι πραγματικές, έτσι δεν είναι... Το ότι έγινε προσισμικό έλεγχο στα εν λόγω κτίρια τα οποία είναι αιωνόβια. και κάποια υπερονόβια. αυτό μα έλειπε μην να μην δεν γινότανε. Το και ότι βάψατε και βάλατε ορυκτέ ίνε και αντικαταστήσατε τα. σε, σε κάποια σχολεία τα φωτιστικά. αυτό μα έλειπε να μην δεν το κάνατε. Το ότι κάνατε ελέγχου για τη στατικότητα. Αυτό μας έλειπε να μην δεν το κάνατε. Βέβαια, παραλείψατε να βγάλετε τη σκαλοσιά. Ρωτάω λοιπόν εγώ, που κι εμείς δεν είμαστε υπέρμαχοι του να κλείσει κάποιο σχολείο στον κεντρικό ιστό της πόλης. Ρωτάω εγώ όμως, αν κάποιο παιδάκι χτυπήσει τη σκαλοσιά, τότε τι θα γίνει, θα δείχνουμε αυτό. Τι θα γίνει τότε. Είναι τυχαίο ότι υπάρχουν δεκάδες γονείς οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο και διαμαρτύρονται. Αυτή η σκαλωσιά, η περιβόητη σκαλωσιά που 15. βρίσκεται εκεί από το 2014 νομίζω. 9. Από το 2014 9. εγώ 4. σου λέω. Από το 2014. Για ποιο λόγο δεν έχει φύγει ακόμα από εκεί. Αφού είναι όλα εντάξει, αφού είναι όλα, είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι θέλετε στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, ποια ρεπορτάζ βολεύουν και ποια ρεπορτάζ δεν βολεύουν. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ όμως, μίλησε και η πρόεδρος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μίλησε για εκτηριακές υποδομές ανεπαρκής για τα παιδιά μας. Είδαμε ότι τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, που συμπεριλαμβάνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να αλλάξουν μορφή τα σχολεία. Α κάνουμε προτεραιότητα και α δώσουμε προτεραιότητα στου νέου μα, στα παιδιά μα, στο μέλλον που πολύ σωστά αναφέρουμε όλοι, αλλά σε, σε υποδομέ για τι οποίε δεν θα τρέμει το φιλοκάρτι μα όταν τα στέλνουμε στο σχολείο. Δεν ξέρω κατά πόσο ενόχλησε το ρεπορτάζ, γιατί αναφορά γίνεται κυρίω για το τρίτο δημοτικό. Δεν είδα για κανένα ανεπιαγωγείο, δεν είδα για τίποτα άλλο. Όλα είναι καλά, έτσι. Όλα είναι, όλα είναι ρολόι. Όλα πάνε ρολόι. Και επίση αναφέρεται στην ανάρτηση αυτή ότι δεν ζητήσαμε την άποψη κάποιου από το Δήμο. Τι περισσότερε φορέ που ζητάμε την άποψη κάποιου από το Δήμο Αλεξανδρού, Αλεξανδρούπολης, αρνείται να μας απαντήσει. Δεν μπορεί γιατί έχει δουλειά, δεν ξέρει ή δεν θέλει ή σιγά να μην δώσουμε σημασία σε αυτό το θέμα. Ας σοβαρευτούμε όλοι εδώ για το καλό του τόπου μας. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Και αν ενοχλούν τα ρεπορτάζ και όλα όσα προβάλλουμε εδώ, αλλάξτε κανάλι. Εμείς θα λέμε την αλήθεια. Έχεις να πεις κάτι? Νομίζω ότι θα... Θα ολοκληρώσω αυτό το οποίο λες με την ρίση ενός πολύ καλού φίλου συναδέλφου, ο οποίος έχει πει το εξής. Όταν ο καλεσμένο φεύγει χαμογελώντα, δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά σου. Άρα, εάν κάνει ρεπορτάζ το οποίο δεν ενοχλούν, δεν είναι ολοκληρωμένα.